Τη λένε Τζάκι Σαμούν και της άρεσε πολύ όταν φωτογραφήθηκε γυμνή στα χιόνια, απολαμβάνοντας τη δημοσιότητα, το φακό, το προχωρημένο κόνσεπτ. Δεν υπολόγισε όμως ότι στην πατρίδα της, το Λίβανο, θα ξεσπούσε άλλος για την ομολογουμένως πολύ τολμηρή φωτογράφηση. Η Σκιέρ Καλονή, που απειλείται με βαριά τιμωρία από την Ομοσπονδία της χώρας της, είδε με έκπληξη ένα κύμα συμπαράστασης τόσο στη χώρα της όσο και στο εξωτερικό. Ξεκίνησε μάλιστα μια εκστρατεία με τίτλο «Στριπτής για την Τζάκη», με χιλιάδες νέους και νέες να φωτογραφίζονται γυμνοί για συμπαράσταση στην νεαρή Σκιέρ. Η μητέρα της Γκάμπριελ, Καλονή επίσης, θεωρεί υποκριτικό το θόρυβο που ξέσπασε, στηρίζει την κόρη της και εντοπίζει τις διαφορές Ανατολής και Δύσης. وكيف كل واحد بيصير يسوي سمعة غيره وكيف كل واحد ما بقى عنده حب ما بقى عنده غير إنه هالشرق اللي بده ينزل الناس الناجحين وليش الغرب بيطلع الناس اللي هن يعني اللي أوقات ما بيطلع منهم بتلاقيهم بيطلعون وهون بتلاقي حدا طالع بدهم ينزلوه بالقوة يعني كل هيدا بلاقيه أنا Ποιος αμφιβάλλει ότι μετά από αυτό η Τζάκη θα κάνει καριέρα σαν μοντέλο και θα βγάλει και καλά λεφτά. Αρκεί να μην τη δαγκώσουν οι σκύλοι που τριγυρίζουν τους Σότσι και είναι μπόλικοι και μάλιστα κυνηγάνε Σκιέρ. Και επειδή έπιασαν αρκετούς σκύλους, κάνοντάς τους ευθανασία, ομάδα εθελοντών άρχισε να μαζεύει τα αδέσποτα για να τα σώσει. Καλύτερα βέβαια στον εθελοντή παρά στον Μπόγια. Και όποιος βρέθηκε σε καλά χέρια, έδωσε ένα φιλί στην τύχη του, ενώ άλλος φίλησε με ευγνωμοσύνη το σωτήρα του. Να ένα καλό νέο στην άχαρη ζωή του σκύλου. Με τα μαλλιά του Ράστα, σπαταλώντας ώρες για να τα φτιάξει έτσι, με χελωνονιτζάκια στα γάτια και γενικά στυλ παραλίας, ο Σουηδός Χένρικ Χάρλαουτ έκανε άνετος και ωραίος το πρόγραμμά του στο slop style, μέχρι που το παντελόνι του χαλάρωσε και φάνηκαν τα έσω. Και ευτυχώς για αυτόν φάνηκαν μόνο αυτά, αφού οι τυράντες συγκράτησαν την απόλυτη πτώση. Ο Χένρικ δεν πτωήθηκε, συνέχισε το πρόγραμμά του και μάλιστα πήρε την έκτη θέση. Όσο για το επικίνδυνο του πράγματος, δεν τον απασχόλησε. Είπε ότι θα συνεχίσει να φοράει φαρδιά γιατί της το αρέσει.